είναι μονότονος. Δηλαδή τα ίδια πράγματα που είπε στη Βουλή, τα ίδια πράγματα που έλεγε στον ελληνικό λαό, τα ίδια πράγματα που έλεγε στο Eurogroup, τα ίδια πράγματα πήγε και είπε και στη Μέρκελ. Και θα σε προκαλούσα εδώ να βάλεις τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Μέρκελ. Για να κάνουμε έτσι μια σύγκριση. Δεν τις θυμάμαι, θύμισε μου. Εντάξει. Θύμισε μου. Με ακούλπα και τα λοιπά. Εντάξει, λέγαμε για καμιά μπιμπίπ για να περάσει η ώρα ότι είμαστε αντιμνημονιακοί, αλλά τώρα είδαμε το φως μας. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Συγγνώμη. Έβαλε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, έβαλε το θέμα της Siemens. Έβαλε το θέμα. Πουλιτάρικο, που λέει ένας. Έβαλε το θέμα ότι για την κρίση πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι. Αμέσως. Και είπε και τα στοιχεία της έρευνας αυτής. Επανήλθε ο ήχος. Για τα 3,37% περισσότερους φόρους στους φτωχούς, που είναι έρευνα του Γιαννίτση και τελείωσα. Για να ακούσουμε τα επιχειρήματά του και τις προτάσεις που